Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις, Πάρη? Μιλάμε ραδιοφωνική φωνή, σαν και σένα. Έπρεπε να κάνουμε. Δεν καταφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Να γυρίσουμε, που είχα και τη φωνή μετά το συνέδριο. Που ήμουνα. Είχε πολύ γκρέζι. Ναι, οκ. Θα ήταν πολύ έτοιμη για ραδιόφωνο, αλλά εντάξει, σήμερα κανονική θα έλεγα. Αμέ. Έχουμε να γυρίσουμε. Πόσο καιρό λες για το μέτρησα σήμερα? Παίζανε 2-3 εβδομάδες. Τρεις. Είναι τρεις, Τα τελευταία φορά γυρίσαμε στις 25 Μαΐου. Είχαμε γυρισμένα κάποια. Ναι. Και μετά τα βγάλαμε. Χαλαρώσαμε λίγο. Παραχαλαρώσαμε μετά. Αλλά όχι, εντάξει, χρειαζότανε. Τι κάνουμε? Καλά, γενικά. Τσουλάνε τα πράγματα. Ωραία. Δεν έχω παράπονο. Καλοκαίρι μπήκε. Καλοκαιράρα. Ναι. Και ξέρετε, τυπικά δεν μπήκε. Θα πω κι εγώ τώρα την καφρίλα μου. Έχουμε άλλες. Την τρίτη. Τέλεια. Για πες, τι θα πούμε σήμερα. Εσύ είχες κάτι που σε απασχολεί? Λοιπόν, εγώ είχα, ναι, ισχύει. Να βγάλουμε τέτοια, θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη η επόμενη εβδομάδα. Όχι, την επόμενη, ναι, από τότε που θα παίξει αυτό, ναι, την επόμενη, ναι. Ναι, εννοείται, παιδιά, Θεσσαλονίκη, Vox Days, παρουσίαση Αντώνης Καλυπέτης με θέμα. Σημαντικό, Local Development Environments Containerized πράγματα, έτσι. Τέλεια. Φασούλα, από κοντά. Αμέ, θα είναι πολύ γαμάτο. Έχουμε κάνει και καλή δουλειά κιόλας στην εταιρεία τελευταία με όλα αυτά. Κάναμε και ένα meetup, θα δείξει και εσύ και άλλα πράγματα. Θα γίνει φασούλα. Ωραία. Οπότε δεν σε ρωτάω τι θα πεις, γιατί χάνετε το κίνητρο, φίλε, να πάει κάποιος στη Θεσσαλονίκη. Ναι, Vox Days, και ανακοινώθηκε και τη Αθήνα στο Vox για Σεπτέμβρη, νομίζω τέλος Σεπτέμβρη. Τέλεια. Μάλλον θα λείπω, αλλά αν είναι εδώ θα τα καταφέρω να έρθω. Τέλεια. Εγώ εκτός απρόβλεπτος θα είμαι. Έτσι. Τέλεια. Οπότε. Πάμε να πούμε, λοιπόν, έχουμε συζητήσει διάφορα θέματα για hiring, γιατί πώς κάποιος θα βρει πιο εύκολα δουλειά ή ποιος κάποιος θα βρει developers, και ένα θέμα με το οποίο ήρθαμε και εμείς αντιμέτωποι κάποια στιγμή φέτος και που δεν έχουμε θίξει είναι το γιατί φεύγει ένας developer από την εταιρεία σου. Γιατί ένα πράγμα το οποίο παρατηρούμε και όλα σε αυτή την αγορά είναι το ότι υπάρχει, νομίζω το λένε turnover αυτό. Υπάρχει μικρό turnover, δηλαδή οι υπάλληλοι παρετούνται γρήγορα σχετικά σε σχέση με άλλες δουλειές. Τουλάχιστον ειδικά στην Ελλάδα, παραδοσιακά το να παρετείται ένα άτομο στον 1,5 χρόνο και να αυτό να είναι εξής μόνιμο είναι κάτι το οποίο δεν πολύ έπαιζε. Μπορεί να κάνει και κακή εντύπωση παραδοσιακές δουλειές. Κοίτα, θεωρώ ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια, ειδικά στο δικό μας κλάδο, επειδή υπήρχε μια ανάπτυξη τόσο του remote, οπότε μπορούσες πλέον να αυξήσεις το. Δηλαδή, αν οι ελληνικές εταιρείες είναι, ξέρω εγώ, 5, στον κόσμο είναι, ξέρω εγώ, 500, δεν ξέρω πώς είναι. Άρα λοιπόν, ξαφνικά έχεις πολύ μεγαλύτερη αγορά να καλύψεις. Άρα λοιπόν, υπήρχαν πιο πολλές ευκαιρίες και γι' αυτό υπήρχε μια μεταπίδηση, θεωρώ. Επίσης, εκτός αυτού, ήταν και τη μόδα για κάποιο λόγο το job hopping τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή υπήρχε όντως κόσμος που το έκανε. Ναι. Απλά για να το κάνει. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα μιλήσουμε τόσο πολύ γι' αυτό, αλλά θα δούμε λίγο την άλλη μεριά του πώς θα μπορέσει να δώσει κίνητρα ή πώς θα μπορέσει να κρατήσει πρακτικά ένα άτομο. Καταρχάς, επειδή τη λέμε τη γνώμη μας εδώ, ναι, εγώ θα δηλώσω πως το job hopping είναι μαλακία γενικά. Και θα πω γιατί είναι μαλακία το job hopping. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αλλάζεις δουλειές για να βρεις αυτό το οποίο σε κάνει ευτυχισμένο και αυτό σου παρέχει τα καλύτερα δυνατά σαν μια δουλειά. Δηλαδή αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά βασικά αυτό είναι ένα. Δεν είναι. Το job hopping θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο, το οποίο είναι αλλάζω εταιρείες για πλάκα, επειδή απλά μπορώ και επειδή κάποιος μπορεί να μου δίνει 10% παραπάνω μισθό. Που ναι, προφανώς. Τα λεφτά ίσως είναι και το πιο σημαντικό σε αυτό, γιατί βιοπορίζεσαι, ρε παιδί μου. Δεν είναι χόμπι, δεν το συζητάμε. Αλλά γυρίζοντας στο πρώτο επεισόδιο που κάναμε σε αυτή τη σεζόν, επειδή το software είναι craftsmanship, είναι τέχνη, για να την αναπτύξει χρειάζεται καιρός. Ναι, και θεωρώ ότι έχεις και πολλά πράγματα να μάθεις σε μια εταιρεία για το πώς λειτουργεί η εταιρεία αυτή. Γιατί κάθε εταιρεία είναι διαφορετική. Έχει τα προβλήματά της, τον τρόπο που κάποια πράγματα λειτουργούν ή που δεν λειτουργούν ή που μπορείς να βελτιώσεις. Οπότε είναι δύσκολο να αναπτύξεις κάποιες δεξιότητες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εντάξει, τώρα δεν. Αυτό το έχω δει κατά βάση στο εξωτερικό εγώ. Δηλαδή, δεν είναι κάτι με το οποίο εμείς έχουμε έρθει αντιμέτωποι του στυλ.
Και έχω δει, έχει τύχει να μιλήσω και με άτομα τα οποία είναι σε τέτοια φάση, βέβαια εδώ. Mm. Αλλά δεν έχω έρθει αντιμετωπίσει ούτε το άτομο το οποίο έφυγε από εμάς, ούτε εγώ το έχω κάνει. Τέλος πάντων, γι' αυτό. Αλλά θεωρώ ότι είναι μαλακή γιατί χάνεις την ευκαιρία να αναπτύξεις το craft σου. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να κοιτάς το τι είναι καλύτερο για σένα, αλλά σε μια. Ρε παιδί μου, για μένα στο δικό μου το μυαλό, το job hopping είναι κάτι το οποίο δεν έχει πορεία. Είναι hopping. Είναι, ναι. Πώς είναι το pump hopping που κάνεις, παιδί μου, το... Είναι όπως τώρα με τις μετοχές, που όλοι αγοράζανε και πουλούσανε και... Ναι, αλλά δεν, είναι κάτι το οποίο δεν έχει κατεύθυνση. Ναι. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι μαλακία, γιατί θεωρώ ότι αν δεν έχεις κατεύθυνση σε αυτή την αγορά, η οποία είναι δημιουργική, είναι craft, αυξάνεις το ρίσκο. Για σένα. Είναι κουραστικό γιατί... επίσης, θα έλεγα. Και ξανά κάποιος γουστάρει και τη βρίσκει και περνά καλά με αυτό, okay, καλά ναι, κάνει. Σωστό. Αλλά... Δεν νομίζω ότι οποιαδήποτε εταιρεία έχει κίνητρο να επιλέξει ένα άτομο το οποίο δεν έχει σκοπό να προσπαθήσει να κάνει αυτή την εταιρεία, να δουλέψει για εκείνον. Βασικά να κάνεις ένα κύκλο, δηλαδή να πεις ότι παίρνεις 5 πράγματα, δίνεις κάποια, ξέρεις, είναι λίγο ένα πιο συνολικό κομμάτι. Δηλαδή. Δηλαδή υπάρχουν άτομα τα οποία τα έχω ακούσει να λένε εντάξει μωρέ τώρα ξεκίνησα εκεί, κάτσω 1,5 χρόνο να φύγω. What the fuck. Καλά, όταν το σκέφτεσαι έτσι είναι και λίγο μαλακή γιατί... Δεν βρίσκεις το. Δηλαδή, γιατί μπήκες άμα να σκέφτεσαι ναι. Τώρα θα φύγεις ένα χρόνο. Άμα μου πεις ότι σε 1,5 χρόνο θεωρώ ότι έχω κλείσει ένα κύκλο και δεν με καλύπτει. Μα ναι, μα τότε φεύγεις, δεν το συζητάμε. Καταρχάς, κανένας δεν χρωστάει κανένα. Σωστά. Εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι η λογική με την οποία αντιμετωπίζεις το επάγγελμά σου mm-hmm. και την τέχνη σου. Αυτό είναι αυτό το οποίο λέω. Δηλαδή, πώς θα γίνεις καλός άμα χωπάρεις. Εκτός και αν αναπτύσσεις το craft σου εκτός εργασίας. Από την άλλη, βέβαια, για να δώσεις και ένα. Και ένα ενδεχομένως λόγο για το οποίο ξεκίνησε αυτό και έγινε ας πούμε, λίγο της μόδας είναι ότι επειδή πολλές εταιρείες είχαν πολύ κακά πολύ κακή διαδικασία για το πώς έπαιρνες είτε προαγωγές είτε βελτιώσεις μισθού που θεωρώ ότι έχει βελτιωθεί αυτό αλλά θα το δείξουμε και σήμερα θεωρώ ότι ήταν ένα θέμα αυτό έβλεπες ότι ήταν πώς παλιά ρε παιδί μου έλεγες ότι πω γιατί πληρώνω σας τηλέφωνο μου, θα πάω από την Κοσμοτέ στη Vodafone και πίσω στην Κοσμοτέ ναι. Για να πάρω την πρόταση. Πολλοί το κάνανε και, και σε έναν τρόπο να μπορέσουν να βελτιώσουν τα χρήματά τους. Γιατί μπορεί να είναι εξεργός στην εταιρεία κάποια χρόνια, να θεωρούσαν ότι μπορούν ναι. Να πάνε σε μια καλύτερη θέση. Για οποιοδήποτε λόγο να μην του το δίνει αυτό η εταιρεία, είτε λόγω politics, είτε λόγω του πώς δουλεύει, είτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Okay. Και να βλέπεις, ας πούμε, άτομα τα οποία ενδεχομένως είχαν παρόμοια εμπειρία μαζί σου να έρχονται στην εταιρεία αυτή με καλύτερα χρήματα, γιατί πολύ απλά προσληφθήκαν πιο μετά από σένα. Το οποίο αυτό ήταν πολύ άσχημο. Καταρχάς, αυτό θα το θίξουμε σήμερα. Ναι, γιατί ρε παιδί μου, χάνεις άτομα, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τη λογική ότι μπήκα σε μια εταιρεία. Εντάξει, μου αρέσει να σου πει. Όχι, όχι. Αυτό είναι που λέω. Αυτό κάνεις κάτι καλό για σένα. Δηλαδή, αυτό σε πάει σε μια τροχιά. Πας να βρεις ένα καλύτερο χώρο. Δεν πας κάπου για να φύγεις από το κάπου και το ξέρεις από πριν ότι θα πας και θα φύγεις. Αυτό ναι. Είναι που λέω. Απλά αυτό το οποίο λες εσύ μπορεί να ήταν το αρκτήριο λάκτισμα αυτής της κουλτούρας, ας πούμε, του job hopping, στην οποία αυτό το οποίο λένε ότι καμία εταιρεία δεν θέλει να συμμετέχει σε αυτό. Ναι. Εταιρείες το ανέχονται αναγκαστικά, αλλά καμία εταιρεία δεν την ενδιαφέρει να είναι μέρος. Την job hopping, γιατί δεν κερδίζει. Και όλοι το κάνουμε κάτι για μας. Και νομίζω ότι και στο, άμα το δεις από τη μεριά μιας εταιρείας, θεωρώ ότι στο μακρινό ορίζοντα, προφανώς, εντάξει, οι εποχές που πήγαινε κάποιος μια εταιρεία για να πάρει σύνταξη από εκεί, η οποία ναι. Νομίζω ήταν κάτι που έπαιζε δηλαδή, στην εποχή των νέων μας ενδεχομένως. Όχι, πάει αυτό, μωρέ. Αυτό πάει και δεν νομίζω ότι κάποια εταιρεία το ελπίζει αυτό, αλλά θέλει τουλάχιστον να κάνεις ένα κύκλο, γιατί ξέρει ότι στην αρχή σίγουρα μια εταιρεία θα επενδύσει. Σωστά. Δηλαδή δεν πας ως εξωτερικός consultant και πας να φέρεις μια γνώση. Τουλάχιστον συνήθως δεν είναι αυτή η περίπτωση. Συνήθως μια εταιρεία πρέπει να κάνει τον κύκλο της, μια πρόσληψη, ώστε μετά να ξεκινήσει αυτό το πράγμα να κάνει break-even και να αρχίσει να έχει νόημα. Άρα λοιπόν, αν πηγαίνεις εσύ για να φύγεις, ή φαίνεται αυτό ρε παιδί μου στον τρόπο που δουλεύεις, δεν νομίζω ότι και η εταιρεία θα είναι πολύ χαρούμενη να το κάνει. Αλλά εντάξει, ξέρεις, όλα αυτά είναι. Οπότε πίσω στο γιατί φεύγουν άτομα από εταιρείες, θέλω να ρωτήσω εσένα, γιατί έχεις κάνει αυτόν τον κύκλο νομίζω λίγο παραπάνω από μένα. Ποιοι είναι οι λόγοι που έχεις αλλάξει η εταιρεία, ένα βασικό συμβόλαιο, whatever, όπως θες πες το.
Κοίτα, ο βασικός λόγος ή τέλος πάντων ο τελευταίος λόγος νομίζω πάντα είναι τουλάχιστον για μένα. Όταν θεωρώ την πλευρά μου ότι έχω κάνει το κύκλο μου και αυτά που έχω να δώσω για να πάρω αρχίζουν και μειώνονται. Γιατί ρε παιδί μου, πας σε μια εταιρεία ή παίρνεις ένα συμβόλαιο, γιατί και συμβόλαιο νομίζω. Ναι, ναι, γι' αυτό λέω ρε παιδί μου. Παρόμοιο είναι, δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά, γιατί είναι στα συμβόλαια που παίρναμε ήταν πάντα λίγο πιο μεγάλα. Οπότε ήταν, μπορεί να μην ήταν full time ρε παιδί μου, αλλά ήταν λίγο πιο. Με κάποιο ορίζοντα, δεν ήταν τόσο project based, να το πω, ή σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι έχει να κάνει πάρα πολύ με το ότι πλέον η αξία που παράγεται και στις δύο μεριές αρχίζει και μειώνεται. Και όχι γιατί η δουλειά χειροτερεύει, αλλά γιατί ενδεχομένως έχεις βοηθήσει σε κάποιες διαδικασίες με στην εταιρεία, έχεις βοηθήσει σε κάποιες αποφάσεις, έχεις πάρει, έχεις μάθει πολλά πράγματα ή έχεις δει τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται καθώς μεγαλώνει η εταιρεία, καθώς εξελίσσεται αυτό το κομμάτι. Οπότε, επειδή εμένα προσωπικά με ενθουσιάζει για το κάτι καινούριο, ένα καινούριο πρόβλημα, μια καινούργια προσέγγιση, ένα καινούργιο industry, δηλαδή ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα είναι λίγο που μου αρέσει, νομίζω ότι όλες τις φορές έχω φύγει ή έχω σταματήσει κάτι γιατί θεώρησα ότι αυτό ρε παιδί μου έχει αρχίσει και ταβάνιαζε με κάποιο τρόπο. Δεν θυμάμαι να το έχω κάνει δηλαδή, για οικονομικούς λόγους ή για κάτι άλλο. Νομίζω ότι το οικονομικό έρχεται και αναγκαστικά με την έννοια ότι ολοκληρώνοντας ένα κύκλο μέσα σε μια εταιρεία, στην ουσία έχει ολοκληρώσει και η εταιρεία ένα κύκλο για σένα. Οπότε έχει ανέβει ήδη ένα σκαλί. Και όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, το επόμενο πράγμα το οποίο βρίσκεις είναι. Ωραία, όταν ξεκινάς, επειδή είσαι στην εταιρεία Α, είσαι στο κίτρινο παπάκι, και όταν βγαίνεις από την εταιρεία Α, είσαι στο μαύρο παπάκι. Okay. Λοιπόν, όταν το κίτρινο παπάκι ταιριάζει στην εταιρεία Α περισσότερο από ταιριάζει το Β, πλέον τουλάχιστον. Ναι, αλλά υπάρχει η εταιρεία. Βασικά υπάρχει η εταιρεία Β, στην οποία το μαύρο παπάκι ταιριάζει αυτή τη στιγμή περισσότερο από ότι ταιριάζει στην Α. Οπότε επειδή ταιριάζει περισσότερο, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δίνει και παραπάνω αξία σε αυτή την εταιρεία. Οπότε έτσι έρχεται και η αύξηση του μισθού, γιατί είναι σπάνιο κάποιος να πάει από μία εταιρεία σε μία άλλη, από ένα συμβόλαιο σε ένα άλλο και να μην υπάρξει ένα bump. Όταν μιλάμε για κάτι που είναι εξής πιο, δεν μιλάει για ένα συμβόλαιο, πήρα ένα project, την επόμενη εβδομάδα παίρνω άλλο, μιλάμε για κάτι λίγο πιο σταθερό. Κοίτα, και από την άλλη, βέβαια εδώ πέρα να σημειώσω ότι εγώ είμαι και τυχερός στη συνεργασία που έχω κάνει, αλλά και προσωπικά προσπαθώ, ρε παιδί μου, αυτό που πιστεύω ότι είναι δίκαιο για όλους, να το συμφωνώ εξ αρχής. Δηλαδή και στο οικονομικό και στο. Δεν το συζητάμε. Πώς θα συμμετέχω στην ομάδα ή στην οποιαδήποτε, ρε παιδί μου, κατάσταση που βρίσκομαι. Άρα αυτό θεωρώ ότι είναι ένας σημαντικός λόγος που δεν έχει τύχει να βρεθώ προεκπλήξεως ή τέλος πάντων να πω ότι ξέρεις τι, δεν μπορώ άλλο γιατί το οικονομικό είναι πολύ χαμηλό, γιατί η ομάδα είναι χάλια, γιατί ξέρεις πράγματα τα οποία είναι περιφερειακά. Άρα δηλαδή πάντα μπαίνω κιόλας και ψιλοξέρω που μπαίνω ή τουλάχιστον έχω προσπαθήσει να βρω την κατάσταση και να δω τι θα μπορώ εγώ να κάνω καλά τη δουλειά μου. Γιατί μπορεί ρε παιδί μου αύριο να πάω να συνεργαστούμε με κάποια άλλη εταιρεία και να μην ταιριάζουμε καθόλου ρε παιδί μου. Δηλαδή να μην δουλεύει αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει ότι είναι κακή η εταιρεία ή κακός εγώ. Σημαίνει ότι δεν είναι καλό ταιριάζει. Άρα λοιπόν προσπαθώ αυτό να μην φτάσω σε αυτό το σημείο. Δηλαδή στο after the fact, ας πούμε, του σκάτω σκάι στον ελληνιστήρα. Ναι. Ελληνιστή. Εσύ πώς το έχεις δει, ρε παιδί μου, δηλαδή πώς. Με την ARM, νομίζω, ήσταν το. Δεν είχε και κάποια συμβόλαια τα οποία είχα μαζί και τα οποία είχε σταματήσει μετά κάποια στιγμή. Ωραία, θα σου πω. Η ARM, για μένα που ήταν στην ουσία, ήταν η μόνη full time δουλειά την οποία είχα. Τελείωσε για να τρέξουμε το Sourceler. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο θα το δείξω κιόλας μετά. Δεν μπορούσαν πραγματικά να κάνουν τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, επειδή ήμουν μικρός, ήρθα στην Ελλάδα το 2014. Αρχές. Το λες, λες και ήσουν. Όχι, έφυγα από εκεί, και ήρθα εδώ. Απλά το θυμάμαι σαν σκηνικό, ρε παιδί μου, ότι ωραία γυρίζω. Ήταν ας πούμε Απρίλιο του 2014. Άρα ήμουνα 23. Ήμουν 23 εκείνη τη στιγμή. Ήσουν 22. Εντάξει, νομίζω 22 και μισό.
Εγώ το μετρούσα παλιά, ρε παιδί μου, βάσκα, δεν ξέρω πώς το μετρά, αλλά όταν καβατζάρω το μισό συνήθως στρογγυλοποιώ πάνω, ενώ πριν το μισό στρογγυλοποιώ κάτω. Το οποίο χαζό γιατί εν τέλει είναι η ίδια η διαίρεση που κάνεις. Οπότε anyway, ήταν τότε, ας πούμε, ήμουν 20-23. Δεν μπορούσε κάτι να με κρατήσει πίσω, γιατί πηγαίναμε να κάνουμε αυτό το οποίο γουστάραμε, ρε παιδί μου. Τόσα λεφτά και να δίνανε, δηλαδή να μου λέγανε, α, ωραία, πάρει, ξέρεις τι, θες 100.000 ευρώ το μήνα. Δεν νομίζω ότι με ένοιαζε τότε, γιατί δεν είχα... Ευρώ στην Αγγλία, τι να τα κάνεις. Ισχύει αυτό, και λέμε τώρα ευρώ στην Αγγλία, αφού δεν παίρνετε, έχω ότι... Προφανώς ο τρόπος του λέγει είναι το 100. Φαντάζομαι θα το σκεφτόμουν τότε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε 2 μήνες να, ναι, να πάρει το funding μας. Οπότε χαλάλι, ρε, ισχύει, μας δούλεψε εκεί. Ισχύει, ισχύει. Αλλά προφανώς οτιδήποτε ρεαλιστικό offer μπορούσαν να κάνουν δεν με ενδιέφερε, γιατί δεν ήμουν και στο mode. Επίσης έμενα και στους γονείς μου τότε, δηλαδή τα έξοδα παρά ήταν λίγα για να με νοιάζεται οτιδήποτε. Γυρίζοντας, έμενα στους γονείς μου. Οπότε δεν μπορούσα να κάνω κάτι γι' αυτό. Οι τεχνολογίες ήταν γαμάτες, ήταν αυτές που κάναμε και εμείς. Python και MySQL τότε και PHP και Django και όλα αυτά. Γαμάτα ήταν. Αλλά τι να κάνεις όταν κάποιος θέλει να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορείς. Και εκεί έρχεται αυτό, θα σου πω, το οποίο ήθελα να θίξω για μένα, σαν εργοδότης, αυτό το οποίο σκέφτομαι για τα άτομα με τα οποία δουλεύουμε είναι το εξής. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι να φύγουν. Και αυτούς τους λόγους υπάρχουν πολλοί τρόποι να τους διαχωρίσεις. Γενικά την έχω αυτή την τάση. Βάζω τα πράγματα σε κουτάκι γιατί με βοηθάει. Ωραία. Ένας τρόπος να τους διαχωρίσεις είναι αυτά τα οποία μπορείς να κάνεις κάτι και αυτά για τα οποία δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Σωστό. Ωραία. Για αυτά τα οποία δεν μπορείς να κάνεις κάτι, τα αφήνεις εντελώς στην άκρη ασυζητητή και χωρίς καμία σκέψη. Δηλαδή και αυτά πρέπει κάποιος να τα εντοπίσει, για παράδειγμα. Έρχεται ένα άτομο και σου λέει, ξέρεις τι, εγώ θέλω από αύριο, αντί να είμαι developer, να είμαι μάγειρας. Ναι. Και να σου μαγειρεύω κάθε μέρα το φαγητό και να είσαι το καλύτερο φαγητό για την εταιρεία σου. Δεν είναι κάτι το οποίο ποτέ, βασικά δεν είναι κάτι το οποίο θα ήταν στο τραπέζι. Αυτή την περίοδο δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Okay. Είναι αδύνατο πραγματικά, δηλαδή είμαστε εταιρεία software, οπότε ξέρεις τι. Θα σε βοηθήσω όσο μπορείς να βρεις την καλύτερη δουλειά, ξέρω εγώ, σαν μάγειρας, όσο περνάει από το χέρι μου, να... Αυτό. Οπότε είναι κάποια πράγματα για τα οποία δεν μπορείς να κάνεις. Κάτι τώρα λίγο πιο ρεαλιστικό είναι το ότι ξέρεις τι, είναι ένα άτομο στην εταιρεία το οποίο ασχολείται με μια τεχνολογία Α και εν τέλει θέλει να ασχοληθεί παραπάνω με μια τεχνολογία Β, η οποία δεν προβλέπεται τουλάχιστον τώρα να ήταν στο πιάτο αυτής της εταιρείας. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Όχι, δεν. Ίσως μπορείς αυτό να το προβλέψεις λίγο πιο εύκολα, αλλά να το αποτρέψεις δεν μπορείς με τίποτα. Όχι, δεν μπορείς να το αποτρέψεις αυτό. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που. Α, ωραία, πάμε. Δηλαδή, ωραία, έχω τον Αντώνη στην εταιρεία ο οποίος γράφει Docker και ξέρεις τι. Μπούχτσε με τον Docker και επειδή βαρέθηκε και όχι επειδή είναι το καλύτερο για την εταιρεία, από αύριο θέλει να δουλεύει αποκλειστικά με Podman. Okay. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε τώρα όλο το software development της εταιρείας, το process, το που τρέχουμε τις εφαρμογές μας. Να είναι όλα σε Podman για να είναι χαρούμενος ο Αντώνης. Όχι επειδή δεν είναι σημαντικός ο Αντώνης, αλλά επειδή αυτό δεν είναι στο συμφέρον της εταιρείας, των πελατών μας και των υπόλοιπων ανθρώπων. Okay. Οπότε όσο περνάει στο χέρι μας να γράψουμε, επειδή ο Αντώνης ήταν πολύ καλός υπάλληλος, την καλύτερη δυνατή συστατική επιστολή που μπορούμε γι' αυτό και να βρει τη δουλειά που θέλει να ασχολείται με Podman, θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Αλλά είναι κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όχι. Οπότε θέλει μια πρώτη τέτοια, ένα πρώτο τέτοιο διαχωρισμό που το μπορούμε, είναι το μπορούμε και το θέλουμε ταυτόχρονα, εντάξει, είναι ένα πράγμα αυτό. Ναι, το μπορούμε δεν είναι εφικτό, ναι. Είναι εφικτό στα πλαίσια του κόστους το οποίο, ναι, βγάζει νόημα, ναι, για τη διαδικασία. Προφανώς δεν συζητάμε για ανέφικτα πράγματα, α, ξέρεις τι, εγώ από αύριο θέλω να μου δώσεις το 90% της εταιρείας για να δουλέψω. Ή ξέρω θα μου δώσεις 100 εκατομμύρια το μήνα. Προφανώς, εντάξει, δεν το συζητάμε, αυτά είναι ανέφικτα, μιλάμε για αυτά τα οποία, okay, δεν θέλουμε να κάνουμε σαν εταιρεία και να πάμε προς τα εκεί. Οπότε νομίζω είναι σημαντική μια πρώτη τέτοια αναγνώριση. Δεν ξέρω τι λες εσύ σε αυτό και τι να προσθέσεις. Όχι, μα νομίζω ότι αυτή είναι μια προσέγγιση που τουλάχιστον εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γενικότερα. Υπάρχουν 2 κατηγορίες προβλημάτων. Αυτά που λύνονται και αυτά που δεν λύνονται. Αυτά που δεν λύνονται δεν πειράζει, δεν μπορεί να τα λύσει. Αυτά που λύνονται δεν πειράζει, θα τα λύσει. Οπότε. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ταιριάζει και εκεί πέρα πάρα πολύ. 100%. Είχα δει μια συνέντευξη, αν θυμάμαι καλά, ήταν από τη Μισκούμπρια και ήταν ο Πρίτανης και έλεγε, σχολιάζανε οι υπόλοιποι ότι είναι ο λιγότερο αγχωτικός, ας το πούμε, στο συγκρότημα με πράγματα.
Και τον ρωτάει, α το πούμε, εκείνη τη στιγμή το άτομο που του παίρνει συνέντευξη, πώς το κάνει αυτό. Και έλεγε, για μένα, λέει, τα πάντα στη ζωή πάνε σε δύο κατηγορίες, λέει. Είναι αυτά τα οποία μπορώ να αλλάξω και αυτά τα οποία δεν μπορώ να αλλάξω. Και αυτά τα οποία δεν μπορώ να αλλάξω, δεν υπάρχει λόγος να αγχώνομαι, λέει, γιατί είναι αυτά. Και αυτά τα οποία μπορώ να αλλάξω, επίσης δεν υπάρχει λόγος να αγχώνομαι, γιατί μπορώ να τα αλλάξω. Οπότε, παιδί μου. Ναι, είναι. Συμφωνώ πολύ. Ναι, είναι κάπως έτσι. Οπότε για μένα θέλει ένα πρώτο τέτοιο διαχωρισμό, ο οποίος μετά πρέπει να γίνει, να ενσωματωθεί στον τρόπο με τον οποίο λειτουργείς και αξιολογείς τη σχέση σου με το άτομο με το οποίο δουλεύεις. Και νομίζω μετά από αυτό το σημείο είναι που μπαίνουμε και στο ζουμί της κουβέντας. Ωραία, τι κάνεις. Δηλαδή, και συζητήσαμε 5 πράγματα γιατί φεύγουν κάποιοι. Βγάλαμε κάποια πράγματα από την άκρη. Δηλαδή, πρέπει να εντοπίσεις αυτά για τα οποία ποτέ δεν θα κάνεις. Βασικά, για τα οποία τώρα δεν θα κάνεις κάτι. Σωστό. Οπότε, υπάρχουν 5 πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις καλύτερα. Πάντα υπάρχουν αυτά. Οπότε, τι κάνεις για να τα ανακαλύψεις αυτά. Και ενδεχομένως να καλύψεις και αυτά τα οποία δεν μπορείς να αλλάξεις, αλλά να τα προβλέψεις. Ναι. Δηλαδή, ναι. Προβλέψεις. Αν για παράδειγμα δεις ότι σιγά σιγά ένα άτομο αρχίζει και έχει ενδιαφέρον για κάτι το οποίο δεν ταιριάζει με την εταιρεία, μπορεί να πρέπει να το εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο. Και αντί να φτάσει ο κούμπος στο χτένι και να σου πει, ξέρεις τι, βρήκα δουλειά σε ένα μήνα, φεύγω, να πεις ότι, ξέρεις τι, να βρεις ένα πλάνο που να είναι 6 μηνών, γιατί ακόμα δεν είναι και εκείνο το άτομο σίγουρο, ούτε να φύγει με το ζόρι σε 6 μήνες. Δηλαδή να υπογράψει από τώρα τις 6 μήνες θα φύγει. Αλλά να βρείτε μια διάδοχη κατάσταση. Ναι. Ή μπορεί, για παράδειγμα, μου έχει τύχει με έναν συνάδελφο τώρα στην platform, ο οποίος είναι μουσικός. Ναι. Εκτός από προγραμματιστής. Ναι, οκ. Ναι, τι να του πεις, μην είσαι μουσικός και. Όχι. Και βρήκα ένα μοντέλο που δουλεύει κάποιες ώρες, ρε παιδί μου, και αυτά, και το έχουν βολέψει ώστε να μπορεί να κάνει την αγάπη του, την μουσική. Να μπορεί να είναι και στην εταιρεία. Και η εταιρεία να τον χρησιμοποιεί εκεί πέρα που είχε περισσότερο νόημα ή εκεί πέρα που όντως ήθελε. Παρά τέτοιο. Αν αυτό μπορεί σε μια άλλη περίπτωση να ήταν ότι ξέρεις ότι θα γίνει μουσικός, γεια σας. Ναι. Τι να κάνεις. Ναι, συμφωνώ απολύτως. Και είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα, γιατί είναι από αυτά τα οποία θα έλεγες και ότι οριακά είναι στα δύσκολα να λυθούν, αλλά είδες, ξέρω, αν υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές και ξεκάθαρη επικοινωνία, ξέρεις, κάποια προβλήματα τελικά μπορεί να έχουν και λύσει. Εγώ αυτό το οποίο σκεφτόμουν τώρα, καταρχάς, είναι, και ας πω που κολλάει, είναι μια περίοδος τώρα που εγώ, για παράδειγμα, έχει αρχίσει και έχει πάνω μου toll, πώς το λένε, έχει φόρο, ρε παιδί μου, η κούραση, η κόπωση, πλέον κάνω underperformance σχεδόν στα πάντα, η αλήθεια είναι. Και είναι από τις φορές που λέω, ωραία, παρατηρώ αυτό στον εαυτό μου και λέω, ωραία, εγώ κάνω underperform. Αυτό το οποίο συνέβη σε μένα, επειδή όλοι είμαστε άνθρωποι, συμβαίνει και στους υπαλλήλους μας, συμβαίνει και σε σένα, συμβαίνει στον καθένα στο δικό του καιρό. Οπότε, αυτό είναι μια πρώτη συνειδητοποίηση που πρέπει να κάνεις, ότι όπως εσύ έχεις κύκλους, όλοι έχουν κύκλοι. Και όπως για σένα πιθανό να υπάρχει κάποιος που μπορεί να κάνει κάτι, ή θα ήθελες να υπάρχει κάποιος που μπορεί να κάνει κάτι, έτσι και εσύ μπορείς να κάνεις κάτι για τα άτομα με τα οποία συνεργάζεσαι. Πιθανόν, εφόσον είσαι manager ή ο ιδιοκτήτης εταιρείας και πάει λέγοντας. Οπότε το πρώτο είναι εξής. Λες, α, όπως είμαι εγώ τώρα, έτσι είναι και άλλοι. Τι θα ήθελα εγώ τώρα, είναι μια πρώτη καθοδήγηση. Ναι. Μήπως αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ μπορώ να δώσω σε κάποιον. Και το πιο εύκολο το οποίο ξεκινάω και λέω σε αυτό και λες είναι το ότι θέλει μια λίγο παρατήρηση. Το πιο εύκολο είναι να παρατηρήσεις στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι patterns στα οποία παρατηρήσεις τον εαυτό σου. Εγώ πότε. Και κλείνω. Ένα παράδειγμα, συγγνώμη. Να πω το τελευταίο. Πότε εγώ, για παράδειγμα, παρατηρώ ότι είμαι κουρασμένος? Όταν δεν γράφω στο Daily Pulse, το οποίο έχουμε. Όταν δεν γράφω κάθε μέρα στο Daily Pulse και θα χάσω πάνω από ένα την εβδομάδα, τα έχω δει όλα. Άρα, όπου έχω να γράψω από μια εβδομάδα, δύο. Όχι, αυτό, γι' αυτό σου λέω, ξεκινάς με την παρατήρηση του εαυτού σου. Δηλαδή, ο Αντώνης μπορεί να μην γράφει, επειδή ξέρω εγώ γενικά δεν το έχει. Εμένα μου αρέσει να γράφω κιόλας, φαντάσου. Εμένα που μου αρέσει να γράφω, να μην γράφω, να το χάνω τακτικά μες την εβδομάδα, σημαίνει ότι έχω κουραστεί. Άρα, ίσως και κάποιος άλλος ο οποίος έχει αυτό το pattern να έχει κουραστεί. Ναι, έχει. Αυτό εννοούσα. Έχει μεγάλη σημασία. Για μια παρένθεση, αυτό που μυρίζει είναι καμένο ή είναι αυτό το.
Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν το μυρίζω το καμένο, αλλά θα σου πω τώρα μια ιστορία να γελάς. Όχι, δεν το μυρίζω, αλλά είναι ο τροχός γιατί κάνουν νομίζω τα σανσέρ που λέγανε. Κατάλαβα. Ναι. Ήμασταν χθες, είχαμε πάει για γιόγκα. Και κάποια στιγμή εκεί που κάναμε γιόγκα, αρχίζω ρε φίλε και μυρίζω χόρτο. Και λέω. Χόρτο. Τι γίνεται. Αυτό λέω και εγώ. Λέω το άναψε εκείνη τη στιγμή. Τα σκάλα, ξέρω εγώ. Να το κάνουμε, ξέρω εγώ. Legit, κανονικά να ταξιδέψουμε. Δεν ξέρω. Και τελικά ακούω και μία άλλη κυρία που ήταν εκεί και λέει: συγγνώμη, υπάρχει κάποιο που λέει να κλείσουμε το παράθυρο. Ναι, και ρε παιδί μου, γιατί λέει παιδιά, τι έγινε. Εντάξει, λέει απλά το έχουν σκάσει. Και λέει: εντάξει, δεν είμαι μόνο εγώ που το μυρίζω. Τέλος πάντων, έχει πλάκα γιατί. Θυμάμαι μια φορά με την Ελισάβετ Σαν Φρανσίσκο που μας μυρίζει παντού χόρτο και ψάχνω να δει τι μυρωδιά είναι αυτή. Α, ναι. Ναι. Εντάξει, ρε, αφού οριακά είναι Άμστερνταμ στο Σαν Φρανσίσκο. Και στη Νέα Υόρκη πλέον, πολύ. Συζητούσαμε χθες με ένα φίλο που ήταν στο γραφείο και μου έλεγε ότι πλέον δεν κάνουν καν τσιγάρο. Κάνουν προϊόντα ή ατμού ή καπνού. Θέρμανση, όπως λέγονται αυτά, ρε, τα τέτοια που είναι με χόρτο. Ατμίζουν χόρτο. Ατμίζουν χόρτο. Έλα, ρε. Οπότε παίρνει, φίλε. Δεν ήξερα. Καθαρότητα. Καλά, και έχει τεράστια κουλτούρα, ρε, φίλε, όλο αυτό. Ήταν τέτοιο καρό που κάναμε σε χόρτο, νομίζω. Ναι, ναι. Που ήταν κοροϊδεύανε κάπου. Δεν θυμάμαι, αλλά είναι classic, ρε, φίλε. Στο... Μαύρο κόκκινο κακέρα, δεν θυμάμαι. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, είναι ψηλό classic για Σαν Φρανσίσκο. Χιπστεριά, εντελώς. Ωραίο είναι το Σαν Φρανσίσκο. Ωραία τα παιχνίδια τώρα, ναι. Για παίξουμε ένα Σαν Φρανσίσκο. Λοιπόν, ναι, ναι, όχι, έχουμε πει. Μια Καλιφόρνια γενικά. Μια Καλιφόρνια, μου αρέσει, μου αρέσει. Λοιπόν, πάμε πίσω στο. Στο τι γίνεται. Ωραία. Πρέπει να έχει τα ανακλαστικά. Βασικά, θα πάω λίγο ένα βήμα πίσω και θα πω ποια είναι άλλες πιθανότητες προβλημάτων. Ένα πρόβλημα μπορεί να είναι το κλίμα στην εταιρεία. Μπορεί, για παράδειγμα, είτε να οφείλεται σε κάποιο ή κάποια άτομα τα οποία δεν συμπεριφέρονται καλά. Μπορεί να μην πηγαίνει καλά η εταιρεία ή να έχει κάποια δύσκολη περίοδο, οπότε αυτό να μην καταφέρεις να το κρατήσεις και να βγαίνει και στα άτομα τα οποία είναι μέσα εκεί. Μπορεί να υπάρχει πίεση, μπορεί να υπάρχει χιλιάδες δυο και αυτό να προκαλεί μια δυσαρέσκεια. Δεν σημαίνει ότι θα φύγει κάποιος γι' αυτό. Αλλά καλώς ή κακώς όλοι μας κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού μας γράφουμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, τα strikes. Και κάποια στιγμή αυτά φτάνουν στο όριό τους, άρα πρέπει να δεις πώς η συμπεριφορά ή η καθημερινότητα των ατόμων αλλάζει ενδεχομένως ή να βρεις κάποια patterns, όπως είπες, και να δεις ότι κάτι μάλλον δεν πάει καλά. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο πάντα ότι μπορεί να είναι και κάτι προσωπικό, έτσι. Μπορεί, ρε παιδί μου, να τραβάει ζόρια κάποιος με την οικογένειά του, με το άτομο με το οποίο είναι μαζί, με τους φίλους του, με οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες, είτε ενδογενείς στην εταιρεία μέσα, είτε εξωγενείς, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν μια δυσαρέσκεια. Και καλώς ή κακώς, αφού 5 μέρες εβδομάδα επί 8 ώρες ασχολείσαι με την εταιρεία, θα σου βγουν και τα προβλήματα που υπάρχουν εκτός εταιρείας. Δηλαδή αυτό που το να πεις ότι τα προβλήματά μου σταματάνε στην εταιρεία και τα προβλήματα της εταιρείας σταματάνε στην πρώτη εταιρεία, δηλαδή δεν χαλάω την προσωπική μου ζωή με τα εργασιακά μου και το αντίστροφο, δεν είναι πάντα κουμπί. Δεν πατάς switch off και σβήνουν όλα. Συμπληρώνω πολύ σύντομα, το είχε πει πάρα πολύ καλά αυτό ο Ευάγγελος όταν είχαμε κάνει μαζί το podcast, που σχολίαζε ότι σημασία δεν έχει στη δουλειά να μην υπάρχουν εντάσεις, γιατί εντάσεις αναγκαστικά θα υπάρξουν, γιατί θα υπάρξουν κάποια προβλήματα που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να αφήσεις. Σημασία έχει να είναι ένα περιβάλλον στο οποίο μπορείς να εμπιστευτείς τους συναδέλφους σου, με τη συγγνώμη σου, με το να τους δώσεις μια εικόνα, γιατί ξέρεις. Και το οποίο νομίζω ότι επεκτείνεται εν τέλει σε όλων των ειδών της σχέσης, δηλαδή και με τον σύντροφό σου στο σπίτι. Και θα περάσεις πολύ δύσκολα για ένα διάστημα στη δουλειά για κάποιο λόγο. Κάτι θα βγει, ρε φίλε, εκεί πέρα. Το μπαμ μπαμ, λες να ακούγεται. Σίγουρα ακούγεται. Εντάξει. Πάντως και εγώ μύρισα τον τροχό, είναι τροχός. Εντάξει. Για ωραίες. Άρα δεν ακαούμε. Λοιπόν, οπότε τώρα ίσως θα ήθελα να πάμε λίγο στο πώς θα μπορούσες να βελτιωθείς στο να φουγκράζεσαι αυτά τα σήματα τα οποία ενδεχομένως έρχονται και να δεις πώς μπορείς να τα λύσεις. Δηλαδή, βγάζω εκτός. Ωραία, πάμε πάλι να πούμε πίσω. Μου αρέσει που κάνω συνεχώς backtrack σήμερα. Αλλά υπάρχουν λοιπόν και ένα σύνολο προβλήματα τα οποία θα αναφερθούν σε σένα. Δηλαδή, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να έρθει ένας υπάλληλος και να σου πει:
χρειάζομαι ενδεχομένως παραπάνω χρήματα ή χρειάζομαι παραπάνω ηρεμία, παραπάνω αυτονομία, χρειάζομαι κάτι. Αυτό είναι πάλι ένα καλό σενάριο. Γιατί έχεις ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, έχεις μια συγκεκριμένη λύση, δηλαδή το χρειάζομαι παραπάνω χρήματα, βλέπεις το budget και λες αν εσύ μπορείς να δώσεις παραπάνω χρήματα. Αν και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, το αν είναι σωστό να δίνεις αύξηση επειδή ζητήθηκε. Αλλά τρεσπον, μην πάμε εκεί γιατί εκεί πέρα είμαι είναι τεράστια κουβέντα. Ωραία, θα πω κάτι που στην ουσία δεν λέω τίποτα, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος είναι ένας. Το λαμβάνεις υπόψη, το σκέφτεσαι και αποφασίζεις. Πάντα, απλά πάντα έρθει η ερώτηση στο αν εσύ είσαι διατεθειμένος να δώσεις παραπάνω χρήματα. Γιατί δεν το έχεις λαμβάνεις στην αρχή. Γιατί είναι πιθανόν. Είναι πιθανόν πολύ απλό. Είσαι η εταιρεία. Διοικείται από ανθρώπους. Mm-hmm. Όπως. Οι οποίοι οι άνθρωποι όλοι έχουν timing, λάθη, σωστές, λάθος αποφάσεις. Εντάξει, μπορεί να μην το σκέφτηκες. Και όντως να έχει δίκιο ο άλλος. Ναι, σωστό. Να πάρω την πιο απλή περίπτωση. Δεν το κάνεις επειδή ήρθε ο άλλος. Α, αφού ήρθε. Πρέπει να κάνεις το συλλογισμό για να πεις, φίλε. Γιατί είναι πιθανόν εσύ να έχεις το λάθος timing. Mm-hmm. Ναι, σωστό. Αλλά αυτό είναι πρέπει να σκεφτείς. Όχι επειδή ο άλλος το ζήτησε. Mm-hmm. Εγώ. Πρέπει να το δώσω. Ήρθε ο άλλος και ζήτησε παραπάνω λεφτά. Mm-hmm. Ναι, σωστό. Εγώ σκέφτομαι. Τα αξίζει τα λεφτά τα οποία ζητάει. Mm-hmm. Τα δίνω. Και το κάνω λίγο παραπάνω abstract. Το ίδιο ισχύει για τα πάντα. Έρχεται κάποιος και ζητάει παραπάνω χρόνο. Ξέρω, παραπάνω αυτονομία. Ωραία, γιατί δεν την είχες δώσει από την αρχή. Επειδή δεν το σκέφτηκες. Ναι, σωστό, οκ. Okay. Το δέχομαι. Είναι απλό. Είναι απλό. Άρα λοιπόν και αυτή η κατηγορία προβλημάτων θεωρώ ότι είναι εύκολη, γιατί η απόφαση μπορεί εύκολα με τη λογική να λυθεί. Δηλαδή αν έρθεις και μου ζητήσεις κάτι το οποίο δεν μπορώ να το δώσω, sorry, ξέρεις, φτάνω σε ένα όριο. Mm. Αν έρθεις κάτι που μπορώ να το δώσω, θα το δώσω. Γιατί να μου το δώσω. Λογικά θέλω να συνεχίσουμε το λόγο μαζί. Αν έρθεις και μου κάνεις ξεκάθαρο ένα πρόβλημα που υπάρχει μέσα στην εταιρεία, θα το αξιολογήσω και θα το αν μπορώ να το λύσω. Mm. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα θεωρώ και αυτά είναι μια εύκολη κατηγορία προβλημάτων. Γιατί είναι ξεκάθαρα. Mm. Δηλαδή θα έρθει άλλος και θα σου πει εντάξει, σήμερα δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα τελευταία. Θα σου πει έχω αυτό το θέμα, ρε παιδί μου, ξέρεις. Είναι συγκεκριμένο. Να σου πω πάνω σε αυτό το οποίο λες και νομίζω είναι σημαντικό. Εγώ δεν έχω τέτοια εμπειρία στη ζωή μου, αλλά ίσως έχεις εσύ. Έχεις δει άτομα τα οποία σε κάποιες από τις εταιρείες που είσαι συνεργαστή είχαν προβλήματα επικοινωνίας με άλλα άτομα, δηλαδή συμπεριφορές περίεργες και αυτά. Και πώς το έχεις δει να διαχειρίζεται αυτό με καλό τρόπο? Αυτό είναι γενικά δύσκολο, ειδικά άμα είναι μεταξύ ομάδων. Δηλαδή, άμα έχει κάποιος manager με υφιστάμενο πρόβλημα, αυτό συνήθως είναι πιο εύκολο να λυθεί. Γιατί είναι πιο εύκολο να λυθεί? Γιατί, εντάξει, αν ο υπάλληλος δεν συμπεριφέρεται σωστά, έχει δικαιοδοσία ο μάνατζερ να το διαχειριστεί. Άμα το αντίστροφο δεν συμβαίνει, μπορείς σύντομα σε πιο μεγάλες εταιρείες να απευθυνθεί σε κάποιο άλλο τμήμα. Και γενικά εκεί πέρα ο ρόλος και η θέση είναι αρκετά ξεκάθαρος και είναι εύκολο να το βάλεις σε κουτάκι. Το πιο δύσκολο είναι τι γίνεται μέσα στην ίδια ομάδα. Που θεωρητικά είναι. Ισάξια τα άτομα. Όχι παντού ισάξια, είναι απλά εννοώ απόψη δικαιοδοσίας. Είναι ισάξια. Και εκεί πέρα συνήθως τα προβλήματα έχω την εντύπωση ότι προκαλούνται όταν δεν είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι. Δηλαδή, αν για παράδειγμα εγώ και εσύ είμαστε μια ομάδα και δεν είναι ξεκάθαρο ποιος παίρνει τις τεχνικές αποφάσεις, αλλά εγώ επειδή έτσι θεωρώ θέλω συνεχώς να επιβάλλω την τεχνική μου άποψη σε εσένα. Εκεί πέρα αρχίζει και γίνεται δύσκολο. Εκεί πέρα πρέπει να το πιάσεις σε πιο ψηλό επίπεδο και κάπως να το διευθετήσεις. Είτε δίνοντας μια διαδικασία με την οποία θα λαμβάνονται αποφάσεις, είτε δίνοντας το ρόλο της τελικής απόφασης σε κάποιον από τα δύο άτομα αυτά. Πρέπει όμως αυτό να διαχειριστεί πάλι από πάνω. Εκεί πέρα επειδή είναι δύσκολο, θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει κάτι. Γιατί μάλλον η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι καλή. Τώρα, άμα ο άλλος είναι μαλάκας, αυτό συνήθως φαίνεται. Δεν έχει συνήθως ένα άτομο πρόβλημα μαζί του. Έχουν παραπάνω από ένα. Mm. Οπότε αρχίζεις και προσπαθείς να δεις γιατί συμβαίνει αυτό. Ένα σημαντικό πράγμα εκεί νομίζω είναι να λύνεις το θέμα με το που εμφανίζεται. Δηλαδή,
να μην περιμένεις να πεις «Α, εντάξει, μπορεί να στρώσει». Ναι, δεν θα στρώσει. Ναι, αυτό ισχύει. Πρέπει στα μπαμ. Τραβάς το τσιρό του με τη... Δεν, λες να σου πω, παρατήρησε αυτό. Τι παίζει. Και θα σου πω και το εξής νόμιμο. Όχι να πάω να τον κράξει, ότι στο τέλος της ημέρας, άμα το δεις και πιο ανθρωποκεντρικά, ο χειρότερος άνθρωπος για κάποιο λόγο έχει τις χειρότερες συμπεριφορές. Mm-hmm. Προφανώς δεν είσαι ο ψυχίατρος κανενός, ούτε κοινωνιολόγος να τα λύσεις. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να πηγαίνεις με τη λογική ότι δεν κατηγορώ τον άλλον. Προφανώς και είναι κάτι που δεν μου κάνει, αλλά ότι το φέρνω στην επιφάνεια το θέμα και δίνω την ευκαιρία σε αυτό το άτομο να το αναγνωρίσει και να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Mm-hmm. Αυτό. Δηλαδή εξηγώ, δεν χαρακτηρίζω τον άλλον σαν κάτι, αλλά εξηγώ ότι αυτό είναι μια συμπεριφορά η οποία δεν εξυπηρετεί εδώ πέρα την ομάδα. Θέτεις ένα όριο βασικά. Ναι. Και λες ότι αυτό, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο λειτουργούμε και τι λες να κάνουμε γι' αυτό. Και αυτό δεν είναι, είναι σημαντικό και να είσαι σχετικτικός. Δηλαδή, το πιο πρόσφατο παράδειγμα έχω μαζί σου. Που ήμασταν τις προάλλες στο γραφείο, ναι. Που ήμασταν μεγάλο μέρος της ομάδας, τέλος πάντων, μαζί με φίλους κλπ. Ναι. Και ή μου ξέφυγε ή παράκουσες και είπα μια μαλακία εγώ. Ναι. Ήτανε λάθος να μην πας και να μου πεις ότι ξέρεις τι, μήπως αυτό που είπες δεν ήταν σωστό και οτιδήποτε. Δηλαδή... Επίσης είχα ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχω παρακούσει. Αυτό πάντα παίζει. Μπορεί όντως να. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό. Σημασία έχει να πας και να εκφέρεις μια άποψη εκείνη τη στιγμή, ώστε. Αν ναι. Όντως μπορεί να γίνει κατά λάθος. Πάνω, ρε παιδί μου, στο λόγο. Μπορεί να γίνει για χίλια δυο άλλα πράγματα. Αλλά. Να κάνεις ξεκάθαρο ότι αυτό μάλλον ήταν κάτι που ξεφεύγει. Άρα, αν το έκανε από βλακεία ο άλλος, να μην το ξανακάνει. Άμα το έκανε κατά λάθος, μια χαρά. Άμα το έκανε γιατί έτσι θέλει να συμπεριφέρεται συνέχεια, μάλλον θα πρέπει να επανεξετάσει αυτή τη συμπεριφορά. Και εγώ θα το ξαναπώ, επειδή εντάξει, στο γραπτό είναι λίγο διαφορετικά, γιατί είναι εξής, script amanent, αυτά υπάρχουν εκεί. Αλλά στο προφορικό υπάρχει περίπτωση να έχει καταλάβει και λάθος. Και αυτό δεν γίνεται να το. Απλά δεν γίνεται να το βγάλεις από το τραπέζι. Και το εννοώ αυτό, γιατί πάω εγώ και λέω κάτι. Α. Και εσύ καταλαβαίνεις Β. Αυτό με τα Α και τα Β σήμερα θα χάσουμε. Ναι. Ρε παιδί μου, λέω κάτι και εσύ καταλαβαίνεις κάτι άλλο. Και το κάτι άλλο είναι μαλακιά, αλλά το κάτι που είπα δεν είναι. Και εσύ έρχεσαι και μου τη λες και λες ότι εγώ είμαι μαλάκας επειδή είπα κάτι άλλο, αλλά εγώ έχω πει κάτι ένα. Εγώ μετά θα τσαντιστώ με σένα που ήρθες και μου λες, δηλαδή γιατί αφού εσύ άκουσες λάθος θεωρείς ότι είμαι μαλάκας. Και όλο αυτό δημιουργεί τριβές και κάπως θα φύγει κάποια στιγμή για να έρθουμε στο αρχικό. Δεν πρέπει να πηγαίνει με φόρα κάπου, ρε παιδί μου. Ναι, πρέπει να πηγαίνει με την παρατήρηση που έκανες. Είναι αυτό. Κατάλαβα αυτό, είναι αυτό. Μην μπαίνεις, ρε παιδί μου, σαν western που κλωτσούσαν την πόρτα. Ναι, όχι, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Αλλά πρέπει να έχεις αυτό που λες, έχεις ανοιχτά εισιτήρια και πας και ακούς και φέρνεις την επιφάνεια με εμπιστοσύνη πάντα στον άλλον το τι έγινε, το οποίο δεν μπορεί να ταιριάζει στην ομάδα. Γιατί αν γίνονται πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν στην ομάδα, απλά η ομάδα δεν θα είναι μετά. Δηλαδή θα αρχίσουν, ναι, απλά θα αρχίσουν να φεύγουν άτομα μετά. Ναι. Όλο αυτό είναι... Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, ότι ο σημαντικότερος νόμος της φυσικής είναι ο νόμος της θερμοδυναμικής, ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα. Είναι ένα σύστημα το οποίο χάνει ενέργεια αναγκαστικά, οπότε εσύ πρέπει να δαπανείς ενέργεια και να κρατάς το σύστημα να λειτουργεί. Mm-hmm. Υπάρχει εντροπία. Στα πάντα. Στα πάντα. Η εντροπία είναι δεύτερος νόμος του Νεύτωνα. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι είναι δεύτερος νόμος του Νεύτωνα και ότι στην ουσία είναι το... Είναι το Σαν Κάσλ, είναι το. Καστράκι από άμμο, το λέμε. Καστράκι από άμμο. Το καστράκι από άμμο, το οποίο φυσάει ο αέρας. Και αναγκαστικά. Και αυτό αρχίζει και. Ξέρεις. Φθήρα. Καταραίει. Οπότε πρέπει να είσαι από πάνω και εσύ να δίνεις ενέργεια έτσι ώστε αυτό να συντηρεί την κατάστασή του. Γιατί όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να χαθεί η συνοχή εκεί πέρα. Μην πάμε εκεί. Ναι, όχι. Είναι πολύ βράδυ. Είναι. Αυτό και σε λίγο επίπεδο software development το είχε πει ο Adam Wiggins του Heroku, το είχε κάνει, δεν θυμάμαι, κάπου το ανέφερε, ότι υπάρχει το λεγόμενο software erosion, δηλαδή ακόμα και το software σαπίζει. Δηλαδή
αν εσύ δεν πειράξεις τίποτα σε ένα web service, απλά θα βγει ένα zero day, μια μέρα θα βγει ένα zero day, θα γεμίσουν τα logs του δίσκου, κάτι θα γίνει και αυτό το πράγμα θα σκάσει. Έχω να πω βέβαια ότι έχουμε κάνει SIP software το οποίο έχει μείνει 3 χρόνια ανέγκυχτο, ρε παιδί μου, και δούλευε. Και δούλευε και βγάζε λεφτά. Okay. Καλό. Οπότε, ναι. Πίσω στο θέμα, θέλει να είσαι από πάνω από το σύστημα για να καταρρεύσει. Και πώς θα καταρρεύσει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή οι άνθρωποι θα φεύγουν, γιατί κάνε. Έχεις εσύ λόγο να είσαι σε ένα τοξικό περιβάλλον, σε μια αγορά που έχεις επιλογές. Ωραία. Κανένας δεν έχει λόγο, κανένας δεν χρωστάει, δεν είναι τόσο ενδιαφέρουσα η εταιρεία σου. Απλά δεν είναι. Ναι. Κόσμος φεύγει από τη Microsoft, την Google, τον GitHub, πλέον κόσμος φεύγει από παντού. Εντάξει, το μαγαζάκι σου δεν είναι ενδιαφέρον. Μέχρι από εμάς. Ναι, μέχρι από εμάς. Το μαγαζάκι σου δεν είναι ενδιαφέρον, τέρμα. Αρκετά για να κρατήσει κάποιον σε μια τοξικότητα. Ωραία, πάμε λοιπόν τώρα σε αυτά τα οποία. Ωραία, άρα είπαμε, τα έχουμε χωρίσει, έχουμε πει για 2 κατηγορίες. Έχουμε πει για αυτά που δεν μπορείς να λύσεις. Ναι. Έχουμε πει για αυτά τα οποία γίνονται ξεκάθαρα σε σένα. Ναι. Πάμε τώρα σε αυτή την άτιμη τη μέση που είναι και ίσως πιο δύσκολη να προσεγγίσεις, ναι, που είναι αυτά τα οποία υπάρχουν. Ναι. Δεν έχει θέμα ταυτή σου. Δεν βουίζεται αυτή παραπάνω. Οκ. Δεν έχει τρελαθεί σήμερα. Απλά νομίζω ότι η φάση θα είναι. Ναι, ναι. Περίεργη. Εντάξει. Σήμερα που προσπαθήσαμε να έχουμε καλύτερο ήχο, θα έχουμε νομίζω το χειρότερο τη σεζόν. Ναι, ναι, ναι. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι τώρα με τα πράγματα τα οποία είναι εκεί. Ενδεχομένως να μπορείς να τα προλάβεις. Προφανώς να τα προλάβεις στην αρχή τους ή σε κάποια διαδικασία, όχι στο τέλος τους. Πώς μπορείς αυτά να αφουγκραστείς και να τα καταλάβεις ή να... Τέλεια. Νομίζω ότι αυτό πάλι εγώ το σπάω σε 2 κουτάκια. Πάλι? Ναι. Πότε θα λάβεις το σήμα. Αυτό ρε, πώς μπορείς το σήμα... Θα σου πω. Άμα το σήμα έρχεται σου πει, ξέρεις τι, παρετούμε... Όχι, γι' αυτό θα σου πω. Πρέπει να απαντήσουμε το πότε θα λάβεις το σήμα. Το ένα, το οποίο σχολίασα πριν, είναι κάτι λίγο reactive. Δηλαδή βλέπω λίγο τον εαυτό μου πως είμαι και προσπαθώ, όχι θεωρώντας ότι αν κάτι δεν με πειράζει, δεν πειράζει για τον άλλον, αλλά να σκεφτείς ότι αν εγώ παρατηρώ κάτι σε μένα το οποίο, αν παρατηρώ κάτι σε μένα που αν έτσι νιώθει κάποιος άλλος θα θέλω να το ξέρω. Αυτό είναι reactive. Okay. Βλέπω εγώ ότι αυτό, οπότε το δεύτερο είναι πρέπει να είσαι κάπως proactive. Αυτό το οποίο εμείς δοκιμάζουμε τώρα και έπρεπε να κάνουμε και από το παρελθόν. Βασικά έπρεπε, τέλος πάντων, θα ήθελα. Βασικά, όχι, χαίρομαι που το κάνουμε τώρα, να το πω έτσι. Είναι το να έχεις κάποια one-on-ones, κάποια δηλαδή τακτικά σημεία μες στο χρόνο. Εμείς κάνουμε 1 το μήνα, στα οποία μιλάς με το άλλο άτομο. Με τι γνώμονα, δεν είναι performance reviews ή καμία των περιπτώσεων, είναι. Ξέρω, μισή ώρα, μία ώρα, 1/4, ό,τι ξέρω εξυπηρετεί. Για μένα καλύτερα να μπλοκάρεις μισή ώρα το λιγότερο για να μπορέσεις να τσουλήσεις, για να μην πω μία. Και ρωτάς τον άλλο πώς νιώθει. Και όταν εμπιστεύεσαι, να σου πει η άλλη πλευρά πώς νιώθει αυτή την περίοδο του. Το κουράζει κάτι, τον ενοχλεί κάτι, του αρέσει κάτι για να το κάνουμε παραπάνω. Όλο αυτό. Αλλά πρέπει να κάνεις την ερώτηση. Και αυτό έχει εκεί τη μεγάλη προϋπόθεση ότι πρέπει να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης στο οποίο θα έρθει όλος και θα σου πει, θα έρθει ο Αντώνης και να με ρωτήσει, πάρει πώς νιώθεις την εταιρεία. Και θα του πω, ρε φίλε, νιώθω κατά τα τελευταία. Είσαι λίγο μαλάκας. Ναι, νομίζω ότι είσαι λίγο μαλάκας και νιώθω κατά τα τελευταία. Και πρέπει να δημιουργήσεις το περιβάλλον στο οποίο άλλος θα το κάνει αυτό. Ναι. Οπότε για μένα το ερώτημα είναι στην αρχή, πώς δημιουργείς αυτό το περιβάλλον. Και ένα, ίσως το πιο βασικό πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να βγάλεις το γαμημένο εγώ σου από το χάρτη. Δεν είσαι τόσο σημαντικός για την ίδια σου την εταιρεία εσύ. Δηλαδή εδώ εξυπηρετούμε, τι θέλω να πω. Όταν λέω τόσο σημαντικός, δεν εννοώ η ύπαρξή σου. Εννοώ η δική σου προσωπική, ας το πούμε, επιβεβαίωση. Α, αυτό με τίποτα, ναι. Ναι. Δηλαδή πρέπει να βγάλεις το εγώ σου από μέσα. Όλοι εδώ. CEO, CTO, υπάλληλος, το άτομο το οποίο καθαρίζει το γραφείο μια φορά την εβδομάδα. Όλοι είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε ένα σκοπό. Αυτή η εταιρεία να λειτουργεί, να παράγει αξία για τους πελάτες της, για τους υπαλλήλους της και για όλους που εμπλέκονται με κάποιο τρόπο με αυτό. Τέρμα. Οπότε, πρέπει και θέλει προσπάθεια να είσαι πάντα ανοιχτός στο... Έρχεται κάποιος και σου λέει κάτι. Αντώνη, είσαι βλάξε, ρε παιδί μου. Αντώνη, μπλέκεσαι σε τεχνικά θέματα χωρίς να καταλαβαίνεις. Οκ. Okay.
δεν είσαι τεχνικός, Αντώνη. Γιατί? Γιατί είσαι CEO της εταιρείας, ρε παιδί μου, και είσαι καλός στο να πουλάς, δηλαδή καταλαβαίνεις χριστό από engineering και έχεις έρθει εδώ και μας έχεις κάνει κολοχανίο. Mm-hmm. Μην μπλέκεσαι σε αυτό. Όταν έχετε κάποιος και σου λέει αυτό το πράγμα, μην απαντήσεις εκείνη τη στιγμή. Μην απαντήσεις σε τίποτα. Όταν έχετε κάποιος σου λέει, μην απαντήσεις. Και πες, ωραία, το σημείωνω και σημείωσέ το. Και απάντα την επόμενη μέρα. Απάντα όμως, 24 ώρες. Mm-hmm. Με το τι πιστεύεις για αυτό το οποίο σου είπε. Χωρίς να λες τι πιστεύεις για τον άλλον. Πιστεύω ότι είσαι μαλάκας. Ναι, δηλαδή αυτό, ναι, αυτό είναι το λάθος που κάνεις. Δηλαδή, έχετε κάποιος σου λέει, είσαι μαλάκας, σου λες, ναι, αλλά είσαι πιο μαλάκας. Εκεί πέρα αυτό καλά είναι. Θα πας και θα πεις, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω ότι είμαι μαλάκας, γιατί αυτό εγώ το θεωρώ ότι είναι στις αρμοδιότητές μου. Και εγώ αποφασίζω ότι είναι στις αρμοδιότητές μου. Ναι, όχι, μπορείς να το πεις αυτό, βεβαίως. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να έρθει να σου πει κάτι το οποίο όντως δεν είναι σωστό. Βασικά είναι αυτό, να σου πει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Μην βιάσεις εκείνη την ΕΠΕ. Άσε τον άλλο να μιλήσει. Mm-hmm. Και ξέρεις κάτι, αν τελικά. Γενικά το feedback το οποίο σου δίνει εσύ δεν συμφωνείς με αυτό. Γιατί αυτό είναι το ερώτημα, δεν είναι αν σε προσβάλλει ο άλλος. Είναι αν συμφωνείς με αυτό το οποίο σου λέει. Αν σ' αρέσει. Τι εννοείς. Αν τη βρίσκεις, δηλαδή ξέρεις όλους μας αρέσει, επειδή να έρθει ο άλλος για σπίτι, η ώρα που τα κάνεις. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι irrelevant. Σημασία έχει αν συμφωνείς. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν σ' αρέσει και να συμφωνεί, και να είναι κάτι το οποίο σου αρέσει, αλλά να μην συμφωνείς. Mm-hmm. Και εγώ, ουστάρα να έρθουν να μου πούνε ότι ξέρεις τι πάρει, ο καλύτερος engineer που υπάρχει εκεί έξω. Far from it. Θα ήθελα πολύ να τα ακούσω, αλλά δεν ισχύει καθόλου. Μα γιατί? Ναι. Εσύ τι λες? Λοιπόν, ωραία, θα το πιάσω πάλι από την αρχή, οπότε θα πάω στο κομμάτι με το πώς μπορείς να αφουγκραστείς καλύτερα. Mm. Νομίζω ότι και τα δύο πράγματα τα οποία ανέφερες, δηλαδή το να έχεις ένα ανοιχτό κλίμα στο οποίο μάλλον να είναι ok να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα, είτε αυτό είναι προσωπικό είτε όχι. Δηλαδή, είχα ένα παράδειγμα κοντινού ματώου, για παράδειγμα τις προάλλες, όπου πήρε να ζητήσει να δουλέψει το σπίτι, γιατί δεν έχουν work from home για μια εβδομάδα, γιατί είχε κάποιο πρόβλημα. Και η απάντηση ήταν, πώς τολμάς να μην παίρνεις τηλέφωνο για να μου ζητήσει κάτι τέτοιο και θα πρέπει να ξέρει ότι η απάντηση είναι όχι και κάτι τέτοια. Τι λέει, μαλάκα. Αυτό είναι και κακή συμπεριφορά. Προφανώς, αλλά τέτοιες συμπεριφορές, ακόμα και αυτή η συμπεριφορά, πολύ σε πιο χαμηλό επίπεδο. Αν δηλαδή δείξει τον άλλον ότι δυσανασχετεί για αυτό το πράγμα. Να. Είναι το πρώτο ένασμα, θεωρώ, για να σταματήσει να εμπιστεύεται αυτό το περιβάλλον το άτομο. Να. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή και. Γενικότερα, ρε παιδί μου, ρέγουλα στο πώς απαντάς όταν εκφέρονται προβλήματα προς εσένα. Το ότι κάποιο πρόβλημα μπορεί για σένα να είναι λίγο σημαντικό ή να το έχει ξεπεράσει και να μην σου φαίνεται δύσκολο να το ξεπεράσει κάποιο άλλο άτομο, θα πρέπει να βγάλεις τελείως συνέστημα. Άρα, προφανώς δεν πάω στο ακραίο παράδειγμα που ανέφερα. Αυτό εντάξει, είσαι μαλάκας, δεν είναι ξεκάθαρο. Πάω 10 βήματα πίσω. Πρέπει να προσέξεις εκεί πέρα το χρώμα της φωνής σου ακόμα, ώστε να την επόμενη φορά που θα συμβεί κάποιο πρόβλημα, να ξαναέρθει το άτομο και να το εκφέρει σε σένα. Άρα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο κομμάτι είναι να δίνεις χώρο σε τακτά χρονικά διαστήματα, ό,τι θεωρείται τακτά για σένα και για την εταιρεία σου και για τις σχέσεις που έχεις με το κάθε άτομο, γιατί κάποιο άτομο μπορεί να χρειάζεται μια φορά την εβδομάδα λίγο βοήθεια, ένα άτομο μπορεί να θέλει ένα μήνα, ένα άτομο να θέλει δύο εβδομάδες, δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ, ξέρεις, φτιάχνεται. Και να δίνεις χώρο στο να μιλήσει το άτομο αυτό. Γιατί μπορεί να σκέφτεται πράγματα τα οποία να μην θέλει λόγω της καθημερινότητας να πει. Α, έχουμε ένα project τώρα, να μην πω και εγώ τα δικά μου. Α, έχουμε. Περνάμε όλοι καλά, whatever, δεν ξέρω, έχω χαθεί, δεν έχω γράψει daily, οπότε μην πω και προβλήματα. Δεν ξέρεις ποτέ ποιος μπορεί να είναι ο λόγος που θα κρυφτεί κάποιο πρόβλημα. Άρα λοιπόν, δίνοντας βήμα στο άτομο να μιλήσει και έχοντας ένα περιβάλλον στο οποίο είναι αποδεκτό να πει το πρόβλημά του, δεν σημαίνει ότι επειδή το άτομο αυτό σου είπε θέλω να πάω work from home πρέπει να το δώσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος είπε ένα πρόβλημα θα το κάνεις, αλλά το να φοβάται ή να το διπλοσκέφτεται να το πει, αυτό είναι το πρόβλημα. Mm.
Πάνω σε αυτό. Συγγνώμη, ολοκλήρωσε. Όχι, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Τα κάνω και εγώ ένα backtrack, επειδή είπες κάτι το οποίο είχε αναφερθεί αυτές τις ημέρες. Θα πάω στη δήλωση του Elon Musk για το remote work. Που πήγε και είπε ότι πρέπει να είστε όλοι τουλάχιστον 40 ώρες την εβδομάδα στο γραφείο και whatever. Και τέλος πάντων, κάποιοι λένε α, θα φύγω ή οτιδήποτε, ή φύγανε κάποιοι. Δεν ξέρω τώρα τι και πώς και σε τι βαθμό. Αλλά. Και συμφωνεί. Ήθελε να κάνει downsize, οπότε το έκανε αυτόματα. Μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Αλλά θέλω να πω το εξής πάνω σε αυτό. Συμφωνείς, διαφωνείς. Εμείς καταρχάς. Εντελώς άλλη εταιρεία, δεν το συζητάμε. Μέγεθος, industry, όλα ρε παιδί μου τα πάντα. Αλλά δεν λειτουργούμε έτσι καθόλου, δεν κάθε άλλο. Αλλά νομίζω ότι είσαι ένας υπάλληλος και μπαίνεις σε μια εταιρεία με. Κάποια δεδομένα. Με κάποια δεδομένα. Το οποίο λέει, εγώ δουλεύω on site. Mm-hmm. Okay. Μετά συμβαίνει κορώνα. Οπότε δουλεύουμε όλοι από το σπίτι. Μετά αποφασίζουμε να ζήσουμε με την κορώνα και είμαστε πάλι on site, λέει η εταιρεία. Οκ. Mm-hmm. Okay. Και λέει άλλος, ξέρεις, άμα είναι να έρθω on site, εγώ θα φύγω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αξίζει να ασχοληθεί εκείνη τη στιγμή η χύψη εταιρεία, όχι μόνο η Tesla. Τι θέλω να πω. Αυτό δεν θεωρώ ότι είναι κακή συμπεριφορά προς τον υπάλληλο. Το να πεις, έλα πίσω στο γραφείο. Εντάξει, το ότι αν θες να δουλεύεις remote πρέπει να είσαι τουλάχιστον 40 ώρες στο γραφείο, ήταν. Οκ, είναι μαλακίες, παιδί μου, δεν το συζητάμε. Δεν το είπα αυτό ακριβώ. Το είπα, το είπα, το είπα. Αν θες να είσαι remote πρέπει να είσαι τουλάχιστον 40 ώρες στο γραφείο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Okay. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες δηλώσεις οι οποίες είναι περίεργες, δεν το συζητάμε. Αλλά πάμε στο ότι ξέρεις τι. Εσύ λες τον άλλο γύρνα πίσω. Καταλαβαίνω ότι είσαι ένας ιατρικός υπάλληλος που έχει βολευτεί και είναι στο σπιτάκι του και καλά κάνει και έχει βολευτεί. Αλλά δεν είναι κακή συμπεριφορά της εταιρείας να πει. Φεύγουμε από αυτό το οποίο θεωρούσαμε emergency και επιστρέφουμε στο πόλο στο οποίο, με το οποίο είχαμε μάθει να λειτουργούμε. Mm-hmm. Και με το οποίο για χύψη λόγους, ναι. Δηλαδή είχαμε μια συζήτηση με τον Greek Analyst που έλεγε ρε παιδί μου ότι πολλές εταιρείες δεν καταλαβαίνουν ότι το remote είναι εδώ για να μείνει και όσοι δουν ότι είναι το remote δεν θα πάνε μπροστά και αυτά. Και νομίζω ότι το σημαντικό είναι να είσαι ξεκάθαρος. Αν για τους δικούς λόγους θεωρείς ότι είναι σημαντικό να έρθει το κόσμο στο γραφείο. Που εμένα δεν μου έχει τύχει. Δηλαδή, οι δουλειές που έχει τύχει να δουλέψω, το γραφείο ήταν σχετικά περιττό, ρε παιδί μου, όλες τις φορές. Αν όμως για σένα είναι σημαντικό, κάντο ξεκάθαρο και άσε τον άλλον να επιλέξει αν θέλει να μείνει στην εταιρεία ή όχι. Mm. Δεν μπορεί μόνο να φταίς εσύ που έγινε ξεκάθαρο με κάτι το οποίο ήταν σαφές από την αρχή. Ναι, ναι, όχι, ακριβώς αυτό. Αυτό μπορεί να είναι από τα πράγματα τα οποία δεν. Θέλεις να ασχοληθείς. Για παράδειγμα. Δηλαδή, κύριε, άμα έχω πάει στο χωριό μου και πού θα ξαναγυρίσω στην Αθήνα. Οκ. Okay. Ναι, κανένας δεν χρωστάει κάτι σε κανένα. Ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο έλεγε ότι δουλεύει σε ένα γραφείο στην Αθήνα. Ναι, 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 ναι. Κάναμε το remote γιατί ήταν καταρχάς ήταν νόμος. Δηλαδή, κάποιες εταιρείες δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Mm. Κάποιες εταιρείες θεωρήσαν πιο σημαντικό το να αισθάνεσαι ασφαλής και υγιής. Και πλέξαν το remote ακόμα και δεν ήταν υποχρεωτικό. Okay. Αλλά τώρα που όπως φαίνεται είναι τα πράγματα, δεν διατρέχει ο ίδιος κίνδυνος, σήμερα τουλάχιστον, και δεν είναι και υποχρεωτικό, από τη στιγμή που αυτό έχει υπογράψει, αν μου έδινε και το θέμα της υγείας, ότι ξέρεις τι, έχω κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν μπορώ να. Δεν βγαίνω από το σπίτι μου. Ή βγαίνω μόνο με διπλές μάσκες και να πάω στο supermarket, δεν κάνω κάτι άλλο. Mm. Αλλά όχι για να παρτάρεις το μισή επειδή είναι πιο ωραίο. Θα σου πω το. Να πεις αυτή η εταιρεία. Ναι. Δηλαδή, εκεί πέρα έχουμε βάλει ένα άλλο μονοπάτι. Θα σου πω το εξής. Το πόσο πιο ασφαλείς είμαστε, το ότι όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, θα σου πω παίζονται. Μαζί σου. Δηλαδή, σωστό. Είναι τόσο μεγάλα τα δεδομένα, είναι τόσοι ειδικοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτό, που δεν είναι. Εγώ το μόνο. Δεν είναι. Δική μας, το πούμε έτσι, αρμοδιότητα. Εγώ ξέρω το πώς νιώθω εγώ ίδιος. Που γενικά είμαι πιο χαλαρός με το θέμα. Έρχεται αυτή τη στιγμή μια εταιρεία και λέει πίσω στο γραφείο. Όταν αυτό είναι μέρος, επειδή μου γενικά ότι έτσι φαίνεται να πηγαίνει η κοινωνία. Η κοινωνία πιστεύει. Μάσκες πέφτουν, διαφορά μάσκες στα αεροπλάνα. Like it or not, αυτό είναι. Εκεί έχει επιλέξει η κοινωνία να πάει. Δηλαδή και ο κόσμος συμμετέχει σε αυτό. Δηλαδή, άμα το δεις γενικά, ο κόσμος συμμετέχει σε αυτό. Δεν είναι το ότι ξέρεις, πήγε και είπε η χύψη κυβέρνηση, παιδιά, βγάλε τις μάσκες και είναι όλοι με τις μάσκες. Για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους, όπως αισθάνεται ο καθένας. Λοιπόν, εσύ λοιπόν φοβάσαι να πας στο γραφείο λόγω κορονοϊού. Μπορεί να έχεις δίκιο, μπορεί να έχεις άδικο. Δεν γίνεται δική σου προσωπική άποψη
να κρίνει το αν μια εταιρεία είναι σωστή ή όχι απέναντί σου. Αυτό το οποίο μπορεί να το κρίνει είναι ίσως μια σύσταση γιατρού. Ότι, λοιπόν, ξέρεις τι, εγώ έχω το γιατρό μου και επειδή έχω υποκείμενα νοσήματα, έχω αυτό και δεν μπορώ καν να εμβολιαστώ ενώ θέλω. Ή ξέρεις τι, εγώ επειδή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και ο εμβολιασμός, ο γιατρός μου γενικά μου συστήνει να απομονώνομαι. Αυτό είναι αυτό με το οποίο μπορείς να πας σε μια εταιρεία και να πεις ρε φίλε ότι αφού εγώ ρε φίλε από εδώ σου προσφέρω. Και είναι για το καλό της υγείας μου αυτό. Μπορεί βέβαια αυτό να μην είναι ικανοποιητικό για μια εταιρεία. Μπορεί αυτό να μην είναι ικανοποιητικό για μια εταιρεία, αλλά αυτό είναι ένα compelling case. Σωστό. Δεν είναι το ότι α, πάμε στο γραφείο, εγώ δεν νιώθω καλά να είμαι στο γραφείο, οπότε είσαι μαλάκας αν μου λες να έρθεις στο γραφείο. Ναι. Όχι, μόνο από αν εγώ δεν νιώθω καλά και εσύ θες να έρθεις στο γραφείο, απλά δεν ταιριάζουμε. Αλλά δεν χαρακτηρίζει τον άλλον γιατί δεν αυθαιρετεί η άλλη εταιρεία. Ποιος αυθαιρετούσε όταν είμαστε όλοι lockdown και λέει άλλος, ξέρεις τι, όχι, να πάνε να γαμηθούν τα lockdown, λάτε όλοι εδώ. Αυτός αυθαιρετεί εκείνη τη στιγμή. Κόντρα σε οδηγίες, κόντρα σε τέτοια, δηλαδή όλα πρέπει να μπουν σε ένα perspective. Σωστό. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ σημασία να τα βλέπεις όλα και από το πρίσμα το τι, ρε φίλε, τι μου ταιριάζει εμένα, μην ασχολείσαι με το αν ο άλλος. Όταν κάποιος ζητάει κάτι, εντάξει, αν κάποιος είναι σε έλεγχο, είναι διαφορετικό, δηλαδή εγώ που κρίνω το βιοπορισμό σου ζητάω να είσαι εδώ 80 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή θεωρώ το να είσαι εδώ τουλάχιστον 40 ώρες την εβδομάδα, θεωρώ ότι δεν είναι σωστή απέτηση. Κοίτα, γι' αυτό όμως υπάρχουν και κάποιοι κανόνες στους οποίους πρέπει. Δεδομένου ότι είσαι ένα 40 ώρο συμβόλαιο, το να σου πω εγώ τουλάχιστον 40. Εντάξει, αυτό ήταν επειδή είναι λίγο μαλάκας. Ναι, αλλά θεωρώ ότι είναι μαλακία, δεν το συζητάμε αυτό. Από εκεί πέρα, το να σου πω, ξέρεις τι, εγώ θέλω να λειτουργώ από το γραφείο από εδώ και πέρα. Όπως λειτουργούσα πριν. Μάλλον δεν είσαι μαλάκα. Δηλαδή, δεν φέρεσαι. Μπορεί να μην εξυπηρετεί την εταιρεία αυτό. Αλλά δεν φέρεσαι άσχημα στον άλλον εκείνη τη στιγμή. Όχι, σε καμία περίπτωση. Φτάσαμε εκεί, by the way. Φτάσαμε εκεί γιατί συζητούσαμε για τα πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις. Και επειδή ανέφερες αυτό κάποια στιγμή στο πώς αφού γκράζεσαι τον άλλον και έλεγες ότι ένα άτομο πήρε τηλέφωνο. Ναι. Γιατί με πήρε τηλέφωνο και τέτοια. Εντάξει, θα μιλάμε για απαράδεκτα πράγματα. Εντάξει, αυτό τώρα είναι και λίγο. Από άλλη εποχή. Ναι, θέλει πάντως. Πρέπει το περιβάλλον να είναι ασφαλές. Ο άλλος να σου πει αυτά με τα οποία δεν νιώθει καλά και τα οποία αφορούν εσένα. Αυτό. Και να κάνεις ό,τι μπορείς και εκεί πέρα έρχεται και η δουλειά του manager ή του ατόμου το οποίο διαχειρίζεται τα άτομα. Να μπορέσει να βρει τον τρόπο να είναι proactive και όχι reactive σε προβλήματα τα οποία βγαίνουν. Ή να είναι, παιδί μου, reactive στην αρχή τους και όχι όταν η φάση πλέον. Γιατί κάθε. Έστω λοιπόν ότι εμένα με χαλάει η συμπεριφορά σου. Δεν λέω τίποτα. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο και μετά, ακόμα για να φτιάξει η συμπεριφορά σου, εγώ δεν μπορώ να. Δηλαδή, ξέρεις, έχει ραγίσει το γυαλί. Ναι, δεν το συζητάμε. Οπότε να προλάβεις να τα φτιάξεις τα προβλήματα, ή θες να τα αναγνωρίσεις και να κρίνεις αν χρειάζεται να διορθωθούν. Και γιατί να μην αρέσει να λέω πάντα να. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι όλα τα προβλήματα πρέπει να λυθούν. Όχι. Όχι, και να ενημερώνεσαι. Άμα βλέπεις, παιδί μου, ότι ξέρεις, οι μισοί υπάλληλοι φεύγουν επειδή δεν δίνεις καλά λεφτά. Οι μισοί υπάλληλοι φεύγουν επειδή τους λες έλα στο γραφείο και φοβούνται τον κορονοϊό. Πρέπει να το λάβεις υπόψη. Ίσως να μην πρέπει να τους φέρουν στο γραφείο τελικά. Ίσως να μην είναι τόσο σημαντικό να τους φέρουν στο γραφείο. Είναι αρκετά σημαντικό ώστε να μην βρίσκω άτομα. Ναι. Δεν ξέρω. Αυτό. Η Viva για παράδειγμα λέει ότι δεν είμαστε remote. Τέλος. Το κάνει ξεκάθαρο. Okay. Δεν μπορώ να πάω εγώ στη Viva για να γκρινιάζω. Όχι, δεν μπορείς. Μπορείς απλά να μην πας στη Viva. Ναι. Το αν ταιριάζει, δεν λέω ότι είναι καλό και πρέπει να πας εκεί. Όχι. Αλλά μπορεί να υπάρχει αντίστοιχα με την. Μάλλον όπως υπάρχουν 5 άτομα στη Viva που θεωρούν ότι έτσι δουλεύει η εταιρεία καλύτερα, μάλλον υπάρχουν και άλλα τόσα άτομα τα οποία τους αρέσει αυτό το μοντέλο, σαν υπάλληλοι εννοώ, και λένε θα πάω στη Viva επειδή. Πού θα πάμε, τσάλε μαλάκι που είναι στο remote. Καλά, θυμάμαι, έχουμε πάρει ένα συμβόλαιο αρχές 2017. Ναι. Και πάμε σε ένα γραφείο τέλος πάντων έτσι λίγο ιδιαίτερο. Είχε κάτι ιδιαίτερους κανόνες για το πώς έμπαινες μες στο γραφείο. Ναι. Και μας πετάει την ατακάρα να έρχεσαι από εδώ. Τι μα, πω.
Καλά, προφανώς εγώ δεν πήγα ποτέ. Δεν... Εγώ πήγα νομίζω κάτι απογεύματα. Πήγαινα εσύ να ήσουν και λίγο πιο κοντά από μένα. Δεν υπήρχε. Κατάλαβα γεωγραφία. Ναι. Έχω ιστορίες τρόμου από εκεί πέρα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά... Εντάξει, μου είσαι πει κάτι ιστορίες για αγρίους από εκεί. Εντάξει, αλλά και αυτό ήταν αποδεκτό. Ήταν αυτό, σε ρίχνει αυτό. Ναι, εντάξει, και. Το αν σου κάνει όχι. Ναι. Ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να είσαι ξεκάθαρο στα πράγματα τα οποία έχουν σημασία για σένα. Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, το αν δεν έχει σημασία το αν θα σε remote ή όχι, δεν χρειάζεται να είσαι ξεκάθαρο και το από που δουλεύει ο άλλο. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο, λοιπόν. Έχει το άλλο. Λοιπόν, στους καταφερτζίδες, γιατί μερικοί άνθρωποι είναι καταφερτζίδες, πρέπει να έχει και μια ανεκτικότητα παραπάνω. Γιατί αυτός που βάζει τον κόπο να είναι καταφερτζής, πρόσεξε, πρέπει να του δώσεις, θεωρώ, κάποιες φορές, ανάλογα με την περίπτωση, την ευκαιρία να σε βγάλει ψεύτη. Okay. Να σε καταφέρει και να πεις ευχαριστώ. Εγώ σε ένα βαθμό με κάποια πράγματα είμαι καταφερτζής. Και επειδή έχω νιώσει ότι έχει δουλέψει καλά αυτό, για παράδειγμα στην ARM, δεν ήταν remote η θέση. Καλά, αυτό ήταν τυπικό. Εντάξει, και τη μισή μέρα δούλευα remote κάθε μέρα και κάποιες φορές έλειπα επειδή τότε η κουπέλα μου ήταν στη Γερμανία και πήγαινα, ξέρω εγώ, και την έβγαζα και εκεί. Και ήταν και super happy με αυτό. Ναι. Έκανα και εγώ ένα βήμα παραπάνω, δηλαδή μου λένε ξεριστεί, δεν μπορούμε να σου δώσουμε VPN access, γιατί VPN έχει, ξέρω εγώ, μόνο το προσωπικό που είναι από εκεί και πάνω και εσείς, ξέρω εγώ, industrial placement, internship. Industrial τίποτα. Ναι, κάτι τέτοιο, industrial τίποτα. Και μου λένε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε στο firewall σταθερή IP. Ωραία, λέω, παιδιά, θα νοικιάσω ένα digital ocean server και θα στήσω bastion, να μπαίνω από εκεί. Έκανα και εγώ το ένα βήμα παραπάνω. Mm-hmm. Έμπαινα πάντα στην ώρα μου στο Skype που είχαμε τότε να πω καλημέρα, παιδιά. Είμαι εδώ, είμαι online. Δεν τους έβγαλα ψεύτες ποτέ. Θεός. Ναι, αλλά δεν τους έβγαλα ψεύτες. Έχει σημασία. Δηλαδή, να δώσω την ευκαιρία σε κάποιον να. Δεν τους έβγαλα ψεύτες. Δεν τους έβγαλα ψεύτες το ότι δεν θέλα remote, αλλά δεν τους έκανα να μετανιώσουν την επιλογή τους. Mm-hmm. Ναι, όχι, πολύ σημαντικό. Αυτό το τους είπα να φύγουν, λένε, θες να δουλεύεις μόνο από την Ελλάδα. Εντάξει, αν δουλεύεις και κάνεις τη δουλειά, ρε φίλε, τι θα σου πει ο άλλος. Μαζί σου. Ναι. Αυτά τα ωραία. Έχουμε Vox Days. Vox Days. Next week. Vox Θεσσαλονίκη, θα γίνει ο χαμός. Όπου, ωραία θα είναι. Αμέ, παρουσίαση Αντώνης Καλυπέτης. Καλύτερη. Local Development with Containers. Πρέπει να τη φτιάξω κάποια στιγμή, αλλά έχουμε ακόμα χρόνο. Πότε παρουσιάσεις, Παρασκευή ή Σάββατο? Δεν θυμάμαι. Εντάξει. Πριν 8 ώρες την ξεκινάς την παρουσίαση. Αυτό, στο αεροπλάνο. Αν και είναι η μικρή πτήση. Ναι. Όχι, ρε, ποιο αεροπλάνο. Όχι, μωρό, εντάξει. Το βράδυ, μετά την πήρες. Αυτό. Μικρή κουβέντα.fm. Αμέ. Προτελευταίο επεισόδιο. Προτελευταίο επεισόδιο για φέτος. Νούμερο 31. Αμέ, βεβαίως. Μας μένει άλλο ένα έτσι με καλοκαιρινό mood και μετά ανασκουμπωνόμαστε για την σεζόν 4 από Οκτώβριο. Να επανέλθουμε πρώτα λίγο στους ρυθμούς. Ναι, όντως θα λείπουμε τώρα στο τέλος, θα είμαστε παντού. Ωραία, τέλεια. Έχουμε προτάσεις. Βεβαίως, καθώς λιώνω στα podcast τελευταία, θα προτείνω το Found My Fitness podcast, YouTube channel και όλα αυτά. Είναι μια... Found My Fitness. Ναι, είναι μια επιστήμονας που λέγεται Ρόντα Πάτρικ. Okay. Αυτή την έχει φέρει ο Τζο Ρόγκαν, ο Άντριου Χιούμπερμαν, πολύ ρε παιδί. Την έχω ακούσει, νομίζω, στη Χιούμπερμαν. Η οποία νομίζω είναι ο πρώτος επιστήμονας που ξεκίνησε να κλαϊκεύει έτσι επιστήμη στο ίντερνετ και στο YouTube και είναι αυτή η οποία το ξεκίνησε και γενικά έχει και ωραία βιντεάκια γρήγορα στο Instagram. Μιλάει αρκετά βασικά αυτό το οποίο μιλάνε για τη σημασία των ωμέγα 3, ας το πούμε, και το πώς συμπεριφέρονται εγκεφαλικά και όλα αυτά και πιάνε διάφορα ενδιαφέροντα θέματα. Εμένα μου αρέσει γιατί έχω καεί λίγο με αυτό το θέμα τελευταία. Οπότε... Σούπερ. Νομίζω θα μπω τώρα που κάνω ολικό reboot. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα προτείνω μαγαζί στην Αθήνα. Για πες. Retro Gastro Funky Tavern. Το περίμενα. Είναι πολύ ωραίο. Πάμε και έχουμε πάει μερικές φορές τώρα τελευταία και έχουμε φάει και έχει και ωραία κρασιά και τέτοια. Ξαναπέστε γιατί γέλασα από πάνω και σε έκρυψα. Retro Gastro Pub Funky Tavern, νομίζω. Okay. Αν το λέω σωστά είναι λίγο... θα το βάλω κάτω βασικά το πιο απλό. Αυτό, πολύ ωραίο. Μα θέλετε είναι κάπου στο Γκάζι Παύλα Θυσίου, νομίζω, εκεί πέρα. Okay. Στη μέση. Αυτό είναι ωραίο. Τέλεια. Οπότε. Οπότε αυτά. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Θα λέμε.